Χαίρετε κυρίες και κύριοι από το συμπαραστάτη του Δημότη, την εκπομπή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μία πολύ δυσάρεστη έκπληξη ομολογουμένως περίμενε χθες τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τα μεγάλα έργα στους καλλικρατικούς δήμους, καθώς σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, 8.937 έργα ύψους 17 δισεκατομμυρίων ευρώ έβγαλε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων το αρμόδιο Υπουργείο. Και πρωταθλήτρια σε αυτά τα ανενεργά έργα είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς 752 έργα δεν θα μπορέσουν ποτέ να ολοκληρωθούν. Ήταν έργα τα οποία είχαν κάνει με φακέλους, είχαν καταθέσει τις αιτήσεις, τα σχέδια και όλα τα σχετικά, οι πρώην καλλικρατικοί δήμοι, οι νομαρχίες, οι δημαρχίες, οι πρώην κοινότητες ό,τι υπήρχαν. Τα έργα αυτά δεν μπόρεσαν να ολοκληρωθούν, σε κάποια πήραν χρήματα. Τα ξεκίνησαν, κάποια τα άφησαν στη μέση και τώρα το Υπουργείο Ανάπτυξης θα πάρει τα εναπομείνοντα κονδύλια προκειμένου να τα δώσει σε άλλα έργα. Αυτό σημαίνει ότι στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, έργα που είχαν να κάνουν με το λιμάνι, με το μετρό, με την ανάπτυξη της δυτικής περιφερειακής, αλλά και πολλά άλλα έργα θα σταματήσουν, όπως επίσης πρόβλημα θα έχουν και οι δήμοι της υπόλοιπης κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι προσπαθούν μέσα σε αυτό το δύσκολο οικονομικό τοπίο να σταθούν στα πόδια τους. Πρόσφατα, μάλιστα, οι τρεις δήμαρχοι του νομού Ιμαθίας, ο κύριος Τάσος Καραμπατζός από την Άουσα, που είναι και ο καλεσμένος της σημερινής εκπομπής, ο κύριος Φώτης Δημητριάδης από την Αλεξάνδρεια και η κυρία Χαρούλα Ουσουλτζόγλου, δήμαρχος Βέρειας, έδωσαν κοινή συνέντευξη τύπου για αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι τους, βάζοντας μάλιστα και ορίζοντα το καλοκαίρι του 2012 ότι αν δεν βοηθήσει το κράτος, τότε πολύ δύσκολα θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Αυτά τα ζητήματα και άλλα θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και το τι συμβαίνει στον Δήμο της Νάουσας θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Τάσο Καραμπατζό, τον Δήμαρχο, που μας θυμάμαι την παρουσία του. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Σαρηγιαννίδη. Τώρα, βέβαια, θα ήθελα να ξεκινήσω με πιο χαρούμενη εισαγωγή, αλλά δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Είναι μια είδηση πραγματικά πολύ δυσάρεστη μέσα σε όλη αυτή την κατήφια που ζούμε. Δυστυχώς είχαμε αυτή την ανακοίνωση, χάνονται πάρα πολλά χρήματα, αναγκαίοι πόροι για την αυτοδιοίκηση και νομίζω ότι είναι ένα πλήγμα ακόμη το οποίο δεν το περιμέναμε. Εμείς θα συνεχίσουμε, θα προχωρήσουμε την προσπάθειά μας. Για το Δήμο της Νάουσας φυσικά δεν υπάρχει κάποιο χρηματικό ποσό που να χάνεται αυτή την περίοδο, μάλιστα πριν από περίπου ένα μήνα. Καταφέραμε και συνεχίζουμε την προσπάθεια των ΣΔΙΤΟ, που νομίζω θα έχουμε και την ευκαιρία, κύριε Σαρηγιαννίδη, να τα πούμε στη συνέχεια, ότι εγκρίθηκε και η β' φάση μέσα του ΘΥΣΕΑ για το διεθνή διαγωνισμό που έχουμε για την ανάπτυξη των τριών πέντε πηγαδιών. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να τα πούμε στη συνέχεια. Η αλήθεια όμως είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια, ναι, ο Δήμος σας είχε πετύχει το αφάνταστο που δεν το είχε κανείς από τους άλλους 11 Δήμους της Ιμαθίας, όταν ήσασταν 12 καποδιστριακοί στο σύνολο. Ήσταν ο μοναδικός ο οποίος κατέθετε σωστούς φακέλους, έπαιρνε προγράμματα μέσα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τα κρατικά κονδύλια και αξιοποιήσατε και κάνατε πολλά πράγματα στην περιοχή σας. Αρκεί να αναφέρω, κύριε Σαρηγιαννίδη, ότι αυτή την περίοδο που διανύουμε ουσιαστικά στηριζόμαστε στο Δήμο της Νάουσας με τους συνεργάτες μου φυσικά, έτσι και τα στελέχη της υπηρεσίας, στο ΕΣΠΑ, στο οποίο έχουν ενταχθεί περίπου έργα 30-32 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν αυτή η εξέλιξη. Είναι, αν θέλετε, και ένα προϊόν και της εμπειρίας. Είναι η τρίτη θητεία μας τώρα, γιατί σχεδόν είμαστε ήδη άνθρωποι δημοτική αρχή, δημοτική ανανέωση, αλλά και η εμπειρία των στελεχών, αλλά και η γνώση και η διεκδικητικότητα, αν θέλετε. Όμως, όλα αυτά τελούν υπό την προϋπόθεση και υπό τον όρο ότι η χώρα μας θα συνεχίσει να έχει αυτή την πορεία προς την Ευρώπη, στην Ενωμένη Ευρώπη, να συνεχίσουν οι ροές των χρημάτων του 4ου κοινοτικού πλαίσιου στήριξης για να μπορέσουν να γίνουν να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα στα οποία στοχεύουμε έτσι να βελτιώσουμε τις συνθήκες της κοινωνίας, της οικονομίας και την αύξηση των θέσεων απασχόλησης, που είναι το ζητούμενο ειδικά για την Άμυνα. Σαφώς στέλνετε, κύριε Δήμαρχε, και μήνυμα προς τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, μην μαλώνετε με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όλους μαζί θα μας πάρει μπάλα. Πολύ σωστά. Βεβαίως να πούμε ότι για το μνημόνιο ήταν πραγματικά έτσι μια πολύ δυσάρεστη, πολύ δύσκολη κατάσταση για τη χώρα μας. Είναι αλήθεια, είναι γεγονός ότι χρειαζόμασταν σαν χώρα ένα ταρακούνημα. Έτσι, τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, δυστυχώς
Έτσι ξεφύγαμε όλοι σαν Έλληνες, σαν χώρα. Είχαν χαλαρώσει εντελώς οι θεσμοί από τη δικαιοσύνη να πάρουμε, από την αυτοδιοίκηση, με κορυφαία βεβαίως την κεντρική πολιτική σκηνή, και χρειαζόταν ένα ταρακούνημα για να συνέλθουμε, να αυτοσυγκρατηθούμε. Και βεβαίως αυτή η πορεία είναι απαραίτητη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω οτιδήποτε άλλο θα ήταν τραγικό και καταστροφικό για τη χώρα. Όμως εμείς αυτοδιοικητικοί, και εγώ προσωπικά έχει περίπου 2 χρόνια από το 2010 το πρώτο μνημόνιο που μιλούσα για ένα αντιμνημόνιο, στο οποίο πρέπει να απαντάει δηλαδή η άλλη όψη του αυτού νομίσματος, να έχει όρους και προϋποθέσεις ανάπτυξης και ελάφρυνσης των χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων. Δηλαδή να πληρώσουν οι έχοντες και οι κατέχοντες, να συλληφθεί η φοροδιαφυγή, να υπάρξουν έργα και προοπτικές ανάπτυξης στην περιφέρεια. Γιατί θα δείτε, γίνονται εκλογές, κύριε Σαριγιαννίδη, σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου, της Ευρώπης ιδίως, έτσι. Αλλά εκεί δεν σταματάει να λειτουργεί το κράτος. Αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας είναι πραγματικά πρωτόγνωρο. Έχουμε περίπου 2 μήνες από ό,τι εξαγγέλθηκαν οι πρώτες εκλογές που δεν λειτουργεί τίποτε. Δεν λειτουργεί τίποτα στο κράτος. Δεν μπορούμε να βρούμε υπουργό, και όταν κανέναν βρίσκει, λέει: μπορείτε, εγώ δεν μπορώ να θέλετε να χρονολογικά τώρα να το βάλετε γιατί έτσι είναι. Το άκουσα που το είπατε και οι δήμαρχοι όλοι που συναντηθήκατε στην Αθήνα από τον Οκτώβριο που έγινε η κυβέρνηση Παπαδήμου, όπου στην ουσία η χώρα μπήκε σε μια κατάσταση ακυβερνησίας. Και το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι το μνημόνιο και οι όροι με τους οποίους θα συνεχιστούν αυτές. Έχουμε τεράστια προβλήματα. Να φανταστείτε ότι όλοι οι Δήμοι, όλοι οι Δήμαρχοι, παρά την εμπειρία μας έτσι και τη διάθεσή μας να προσφέρουμε και να δουλέψουμε για τον τόπο και τις τοπικές κοινωνίες, έχουμε τεράστιες δυσκολίες. Και δεν θα έλεγα ότι μόνο είναι τα οικονομικά, έτσι. Είναι μια σημαντική πτυχή τα οικονομικά, κύριε Σαραγίνηδη. Το σημαντικότερο είναι ότι θεσμικά δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Δηλαδή, ζητάμε κάποιες δίμηνες συμβάσεις για τον οδοκαθαρισμό. Ζητάμε υδρονομής. Ζητάμε δασοπυροφύλακες. Μπαίνουμε πια στη θερινή περίοδο. Δυστυχώς έχουν απαγορευτεί οι προσλήψεις. Και δεν ζητάμε χρήματα. Αυτά τα περισσότερα είναι από τα ανταποδοτικά τέλη, όπως είναι η καθαριότητα, ο ηλεκτροφωτισμός, η δασοπροστασία μας. Στην Άουσα γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Γιατί να μην μπορούν οι Δήμοι, οι Δήμαρχοι να προσλαμβάνουν με τις νόμιμες διαδικασίες για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Και είναι μάλιστα δυνατόν σε περιοχές οι οποίες διαθέτουν φυσικά τοπία καταπληκτικά, όπως είναι της Νάουσας αλλά και της Βέρειας, πλην του κάμπου που είναι ο Δήμος της Αλεξάνδρειας, που το άκουσα και στην κοινή συνέντευξη τύπου που κάνατε, δάσος πανέμορφο, δάσος πυκνό, και ζητάτε να το προστατέψετε κατά την καλοκαιρινή περίοδο και δεν μπορείτε να προσλάβετε έτσι ούτε 2 ανθρώπους, έστω 2 ανθρώπους, να μπορούν να επιτηρούν την κατάσταση για να υπάρχει λογική, λοιπόν, το αυτονόητο. Δεν είναι μόνο το θέμα των πόρων, έτσι, αλλά είναι και η οργάνωση την οποία θέλουμε και μπορούμε να την έχουμε. Δυστυχώς όμως η σωρία αρμοδιοτήτων, κύριε Σαριγιαννίδη, μας έχουν εκχωρηθεί με ελάχιστους πόρους. Αρκεί να πω, από το 2008 μέχρι σήμερα, οι πόροι προς την αυτοδιοίκηση, είτε είναι η ΚΑΠ, η κεντρική αυτοτελής πόρη, στο οποίο κυρίως στηριζόμαστε, ή η ΣΑΤΑ. ΣΑΤΑ δεν έχει έρθει καθόλου για το 2012, να φανταστείτε, που κάνουμε τα έργα, τις μελέτες κτλ. Είναι πολύ δύσκολα λοιπόν τα πράγματα. Έχουν μειωθεί κατά 50%. Και να πούμε βέβαια, γιατί υπάρχει μια φιλολογία, κύριε Σαριγιαννίδη, ότι οι Δήμοι και οι Δήμαρχοι, βεβαίως είμαστε ένα μέρος του όλου συστήματος κι εμείς. Αλλά δείτε, σας παρακαλώ, ένα νούμερο θα σας πω που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα είχαμε προχθές και στην Περιφερειακή Ένωση των Δήμων μας, αλλά και η ΚΕΔΕ τα έχει βγάλει κατά κόρον στη δημοσιότητα. Το χρέος από τους δανεισμούς των Δήμων σε σχέση με το δημοσιονομικό χρέος της χώρας είναι το 0,27. Δηλαδή είμαστε μια αμεληταία ποσότητα σε σχέση με τα χρέη των Δήμων. Όταν, να σας πω και το δεύτερο νούμερο, αξίζει να το συγκρατήσετε και εσείς και οι φίλοι, οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν, όλα τα χρέη των Δήμων, των 325 Δήμων της χώρας, αγγίζουν μόλις το 20% του χρέους που αφήνει στο δημόσιο ο ΟΣΕ. Αυτό και μόνο λέει πολλά. Μάλιστα. Η κοινή συνέντευξη τύπου την οποία κάνατε προχθές με την Δήμαρχο της Βέρειας και τον Δήμαρχο της Αλεξάνδρειας. Καταρχήν, τι σας οδήγησε, γιατί σας είδα για πρώτη φορά έτσι και ναι, καλά καταρχήν, κάνατε. Καταρχήν να πω ότι έχω μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και με τους 2 συναδέλφους. Έτσι, κοινά είναι τα προβλήματα, κοινή είναι η στόχη, έτσι, για την ημαθία πια είμαστε οι 3 Δήμοι, Βέρεια, Νάουσα και Αλεξάνδρεια. Μας όθησε πραγματικά η αναγκαιότητα να δημοσιοποιήσουμε προς τους πολίτες, τους συμμαθιώτες, ότι και εμείς
δυστυχώς μας πιάνει αυτό το τσουνάμι που έχει καταστρέψει τη χώρα και το κεντρικό ελληνικό κράτος, μοιραία έρχεται προς εμάς. Και εμείς δεν ευθυνόμαστε παρά για τίποτε εκτός από τη δική μας τη διαχείριση που οφείλουμε να είμαστε σωστοί και νομίζω ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από όλους τους δημάρχους για ένα νοικοκυριό κτλ. Αλλά από εκεί και πέρα δεν έχουμε να απολογηθούμε, κύριε Σαριανίδη, για τίποτε. Ούτε για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, ούτε για τους υψηλούς μισθούς, ούτε για όλα αυτά. Έτσι, παλεύουμε, ματώνουμε καθημερινώς να αποδώσουμε στον κόσμο με ειλικρίνεια και σύνεση αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Και είπαμε, χαμηλά την μπάλα, χαμηλό προφίλ, καθόλου υποσχέσεις, καθόλου λόγια, περισσότερο έργο και να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Άρα λοιπόν μας οδηγεί αυτή η κατάσταση, μετά από ένα, δύο ή τρεις μήνες, εάν σταματήσουν οι χρηματοδοτήσεις, δυστυχώς θα σηκώσουμε και εμείς τα χέρια ψηλά. Δεν έχουμε πόρους, ούτε εισοδήματα, γιατί λέει, το 50% από το φόρο ακίνητης περιουσίας, το 12% από το ΦΠΑ, το 20% από το φόρο μισθωτών υπηρεσιών, φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Αυτά όλα είναι θεσμοθετημένοι πόροι σύμφωνα με τον 3852 τον Καλλικράτη. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε δει αυτά τα χρηματικά ποσά να έρχονται προς τους Δήμους. Πώς θα ανταπεξέλθουμε και εμείς λοιπόν. Και με τις αρμοδιότητες οι οποίες και εν ώψη της νέας χρονιάς, και όταν λέμε νέας χρονιάς, εννοούμε από τον Σεπτέμβριο του 2012, αν αφήσουμε την καλοκαιρινή περίοδο, έρχονται και οι άλλες επιμέρους αρμοδιότητες, όπου θα πρέπει οι Δήμοι να βγάλετε στην ουσία τα κάστανα από τη φωτιά. Ακριβώς. Με μια αντιπεριφέρεια, έτσι μιλάω η Μαθίας και όλες τις αντιπεριφέρειες, οι οποίες δεν έχουν και λόγο ύπαρξης προσωπικά για μένα, καθώς όλη η βαρύτητα έπεσε πλέον στους Δήμους. Κάνουν την προσπάθειά τους και οι φίλοι, έτσι, αυτοδιοικητικοί, οι αντιπεριφερειάρχες, οι περιφερειάρχες κτλ. Αλλά δυστυχώς το κύριο βάρος και είναι στους Δήμους. Ο θεσμός που είναι, κύριε Σαριανίδη, πολύ πιο κοντά και εγκύτερα προς τον πολίτη, είναι οι δημοτικές αρχές, ο Δήμαρχος. Μέσα σε αυτή την οικονομική κρίση, κύριε Δήμαρχε, πείτε μου λίγο σας παρακαλώ, με τα ποσοστά της ανεργίας τα οποία αυξάνονται πανευρωπαϊκά, πανελλαδικά και σε τοπικό επίπεδο. Οι Δήμοι, ακόμα και σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, τους οποίους το κράτος λέει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις οι Δήμοι είναι οι πρώτοι που θα χτυπήσετε την πόρτα, το λέει. Και το έλεγε και πριν από τη λειτουργία του Καλλικράτη. Θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν τέτοιο αυτοδιοικητικό θεσμό όπου οι Δήμοι θα είναι στην πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης του πολίτη. Η ουσία είναι ότι ο Καλλικράτης σας έχει εγκαταλείψει πλήρως και από πλευράς οικονομικής και από πλευράς ηθικής, σας έχει αφήσει μόνους. Εσείς με τους πολίτες τι κάνετε? Και από πλευράς στελεχών θα συμπλήρωνα εγώ, γιατί ναι, είμαστε πραγματικά έτσι απαξιωμένοι και αποστελεχωμένοι. Είχαν υποσχεθεί μετακινήσεις δημοσίων υπαλλήλων από φορείς μετατάξεις. Ναι, ούτε αυτό έγινε. Δυστυχώς ελάχιστα πράγματα προχώρησαν. Είναι το κράτος το γνωστό με τις αγκυλώσεις του. Είναι όντως πρόβλημα και για την ανεργία. Εμείς στην Άουσα το ζούμε και το ξέρετε πολύ καλά και εσείς. Έχουμε μιλήσει κατά κόρον στο παρελθόν ότι είμαστε πρωταθλητές, δυστυχώς, εισαγωγικά στην ανεργία. Με τα γνωστά προβλήματα με τα εργοστάσια. Πρόσφατα και το εργοστάσιο της κυρίας Βαρβαρέσου, έτσι, μια πολύ καλή ιστορική βιομηχανία που έχει προσφέρει πάρα πολλά στην τοπική μας οικονομία, περίπου 200 εργαζόμενοι, και αυτή κρέμεται πραγματικά σε μια κλωστή. Περιμένει 14 εκατομμύρια εδώ και 5 χρόνια. Δυστυχώς δεν έρχονται αυτά τα χρήματα. Φοβούνται κάποιοι να υπογράψουν, ενώ τα χρήματα αυτά άλλοι τα έπαιρναν και τα διοχέτευαν είτε στα βόρεια σύνορα που κάνανε αλόγιστες επενδύσεις, είτε ξέρω εγώ προς τη Ρωσία κτλ. Αυτή η εταιρεία, αυτή η επιχείρηση λοιπόν, επένδυσε στην Άουσα, στο Στενήμαχο, με σύγχρονα μηχανήματα και ποιοτικότατο προϊόν. Άρα λοιπόν, το κράτος, αν δεν στηρίξει αυτές τις καταστάσεις, τι το θέλουμε, τι το έχουμε το κράτος? Μάλιστα. Όσο αφορά λοιπόν, λέγαμε για το Θυσία, ο Θυσίας αντικαταστάθηκε από το 2009 με το πρόγραμμα Ελλάδα στον Καλλικράτη. Φυσικά ούτε άνοιξε, ούτε δραχμή, ούτε ευρώ έχουμε πάρει από το πρόγραμμα Ελλάδα. Συνεχίζουμε λοιπόν σε αυτή την προσπάθεια και η κοινή συνέντευξη τύπου έγινε για να ταρακουνήσουμε, αν θέλετε, και το κράτος, φυσικά το μήνυμα προς τα εκεί θα σταλεί, εστάλει. Αλλά και απ' την άλλη να γνωρίζουν και οι πολίτες, οι συμπολίτες μας, ότι εμείς έχουμε πραγματικά τη διάθεση να βοηθήσουμε, να προσφέρουμε κοινωνικό έργο στην τοπική κοινωνία. Αλλά οι δυνατότητες μας φτάνουν μέχρι να είναι περιορισμένες. Ναι. Ακριβώς έτσι. Εμείς, σαν Δήμος της Νάουσας, θα πούμε στη συνέχεια κάποια πράγματα, ελπίζω,
στην πορεία. Εχθές, προχθές, τα προηγούμενα, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, μάλλον πριν από περίπου ένα μήνα, είχαμε και μια ενημέρωση σε σχέση με τα φωτοβολταϊκά, ένα μεγάλο έργο που γίνεται στην περιοχή μας, στον παλιό Δήμο Ανθεμίων, στη Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων. Και όχι μόνο αυτό, σε αναπτυξιακή προοπτική ο Δήμος σας, ενημέρωση αγροτών για νέες καλλιέργειες, ενημέρωση πολιτών για εξοικονόμηση ενέργειας. Και μια αυτοδυναμία, αυτό λέω, μια αυτοδυναμία να έχει ο Δήμος σε πόρους. Έτσι, το επόμενο διάστημα θα έχουμε δύο μεγάλα αιωλικά πάρκα στο Βέρμιον, έτσι να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε όσο γίνεται μια αυτάρκεια οικονομική για να μπορέσουμε να στηρίξουμε το κοινωνικό έργο που ο Δήμος έτσι με το κοινωνικό καλάθι, με τις κοινωνικές παρεμβάσεις στις φτωχές οικογένειες, με το Ίδρυμα Χριστόφορου Δημούλα, ενισχύουμε τις οικογένειες που είναι ενδεείς, φυσικά και με τη ΔΕΙΑΝ, με το... Κοινωνική πολιτική, τα τιμολόγια για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Δεν διαφωνούμε. Το θέμα είναι ότι σε κάποια στιγμή αυτή η θηλιά η οποία υπάρχει γύρω από το λαιμό των Δήμων, των Δημάρχων και κατ' επέκταση των τοπικών κοινωνιών, γιατί εσείς εκφράζετε την τοπική κοινωνία της Λάουσας και ο κάθε δήμαρχος της δικής του πόλης, της δικής του περιοχής, έρχεται η θηλιά και σφίγγει. Κάποια στιγμή δηλαδή θα πείτε αμάν πια. Εγώ έχω ακούσει και συναδέλφους σας δημάρχους που λένε ότι δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ, δεν έχει νόημα το να κοιμηθώ όταν ξέρω ότι το πρωί ανοίγοντας την πόρτα του Δημαρχείου θα με βρουν χίλια μύρια προβλήματα συν όσα δημιουργούνται από τον τρόπο με τον οποίο η κεντρική πολιτική σκηνή αντιμετωπίζει αυτά τα ζητήματα. Και μου κάνει εντύπωση ότι αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα της τοπικής κοινωνίας και είναι απαθείς οι έχοντες και κατέχοντες θέσεις στην κεντρική εξουσία. Και μου κάνει εντύπωση πως οι 325 δήμαρχοι που είπατε πριν, η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη στη χώρα, δεν μπορεί να δώσει μία λύση, να τους πιέσει με κάποιον τρόπο. Ναι, κοιτάξτε, πριν από λίγο καιρό στην Περιφερειακή μας Ένωση με τον πρόεδρο τον κύριο Σίμω Δανιηλίδη, συζητήσαμε όλα τα θέματα αυτά και βέβαια περιμέναμε την λήξη των εκλογών και το σχηματισμό κυβέρνησης. Δυστυχώς δεν είχαμε κυβέρνηση. 50 μέρες πίσω. Το μήνυμα φαίνεται ότι δεν το έλαβαν οι πολιτικοί αρχηγοί. Και πάμε στις επόμενες εκλογές. Είμαστε αποφασισμένοι να κινηθούμε έτσι τόσο διεκδικητικά μέχρι και να παραδώσουμε και κλειδιά. Δεν γίνεται να σταθούμε σαν δήμοι, σαν δημοτικές αρχές. Και μάλιστα συνεχώς οι πιέσεις, αν θέλετε και από τα δικαστήρια, από τις εκκρεμότητες που έχουμε όλοι οι δήμαρχοι, με οφειλές, εισφορές και τα λοιπά, δημοτικές επιχείρησεις αναγκάζονται, είτε δήμαρχοι κάθονται στο εδόλιο, είτε συνάδελφοι, πρόεδροι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι στις δημοτικές επιχειρήσεις, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, οι πόροι που έπρεπε να δίδονται στους δήμους, για να μπορέσουμε να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις προς το κράτος και όλα αυτά. Μάλιστα. Πείτε μου λίγο έτσι για να τελειώσουμε και το πρώτο μέρος της εκπομπής πριν πάμε στο δεύτερο να δούμε αυτά τα έργα τα οποία ετοιμάζετε. Στα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, τι επικρατεί αυτή στην πόλη της Λάουσας με ευπαθείς οικογένειες, ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν την ανεργία και όλα τα σχετικά. Τι κάνετε σε αυτό, κοινωνικά παντοπολία, κοινωνικά ιατρία. Σωστά, θεσμοθετήθηκε πριν από ένα περίπου μήνα το κοινωνικό παντοπολείο και εμείς θα το φέρουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ήδη λειτουργεί το κοινωνικό καλάθι, αν θέλετε, με το φιλότιμο φορεών, παραγόντων, εθελοντικών ομάδων και της Εκκλησίας βεβαίως. Πάντα σε αυτή την προσπάθεια έχουμε αρρωγό και συμπαραστάτη την Εκκλησία. Η Δημοτική Κοινότητα Νάουσας βοηθάει σημαντικά. Μαζεύονται τρόφιμα σε σούπερ μάρκετ, συγκεντρώνονται στην εκκλησία και στη συνέχεια υπάρχουν έτσι καταστάσεις ονομάτων και οικογενειών με σεμνό τρόπο και ανώνυμα, έτσι. Αν θέλετε, βοηθούνται αυτές οι οικογένειες. Όμως αυτά δεν είναι λύσεις, κύριε Σαριγιαννίδη, είναι ασπιρίνες, έτσι, οι οποίες ανακουφίζουν προσωρινά τον πόνο κάποιων συμπολιτών μας. Οπωσδήποτε σε αυτά το κράτος για το αντιμνημόνιο που έλεγα. Δεν είναι δυνατόν ένα χαμηλοσυνταξιούχο, ένα χαμηλόμισθο, έναν άνεργο να τον ισοπεδώνεις και να τον κρίνεις ίσα, να το βάζεις ίσα με έναν που έχει το μισθό του, τη σιγουριά του, το δημόσιο κτλ. Κτλ. Ναι, μεν μειώθηκαν οι μισθοί στο δημόσιο, αλλά ας δουν οι δημόσιοι υπάλληλοι και τους συμπολίτες που είναι άνεργοι, που είναι πολύτεκνοι, που έχουν αμαία άτομα στο σπιτικό τους. Είναι πραγματικά τραγική κατάσταση. Έτσι. Φτάσαμε στο σημείο τώρα να λένε και οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι τουλάχιστον μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, έχουν μια σιγουριά στο δημόσιο, ότι ανήκουν και αυτοί στις οικονομικές εκείνες ομάδες, στις κοινωνικές ομάδες, οι οποίες επλήγησαν από το μνημόνιο. Πείτε μου και δύο λόγια για αυτό που αποφασίσατε πρόσφατα στο Δημοτικό σας Συμβούλιο, αν διάβασα καλά, διανομή ξυλίας. Ναι, πολύ σωστά το λέτε.
Είναι για πρώτη φορά. Για πάμε πρώτη σε, φορά, σε ένα καινούριο έτσι, μονοπάτι να το περπατήσουμε όλοι μαζί. Μαζί με τις γειτονές έτσι, και τους εθελοντές, τους πολίτες που έχουν μαζέψει υπογραφές. Φέτος η διαχειριστική μελέτη, η οποία έχει εγκριθεί από το δασαρχείο της Νάουσας, μιλάει για 11.000 χωρικά ξύλου. Κυρίως είναι οξιά έτσι, και λιγότερα άλλα ξύλα, άλλα δέντρα που κόβουμε, που καλλιεργούμε μέσα στο δάσος. Γίνεται καλλιέργεια, δηλαδή κόβεται περίπου το 10%, δεν μπορούμε να. Με όρους προστασίας του περιβάλλοντος. Έτσι. Λοιπόν, ένα μεγάλο ποσοστό από αυτές τις 11.000 χωρικά θα τις διανύμουμε, θα αναθέσει ο Δήμος μετά από διαγωνισμό σε συνεργεία υλοτόμων, όπου θα τα κόψουν με την φροντίδα της δασικής μας υπηρεσίας, φυσικά τον έλεγχο του δασαρχείου, θα συγκεντρωθούν στους δασικούς δρόμους και από εκεί και πέρα ορίσαμε μια διαπαραταξιακή επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία θα βάλει τους όρους και τις προϋποθέσεις. Που θα λέει, θα είναι πολύτεκνοι, θα είναι άνεργοι, θα είναι χαμηλομισθοί, έτσι θα βάλουν κάποια όρια. Γιατί για όλο τον κόσμο δυστυχώς δεν έχει να δώσουμε ξύλα και δεν μπορούμε να το κάνουμε το βουνό. Το Βέρμιον, έτσι, το πανέμορφο βουνό μας, κρανίου τόπο, θα πρέπει να έχουμε και την επόμενη και την μεθεπόμενη και πολλές μεθεπόμενες χρονιές. Άρα λοιπόν θα πρέπει ο κόσμος να ξέρει ότι δεν μπορεί να πάρουν όλες οι οικογένειες. Μιλάμε για 35.000 κόσμους, όλο τον καλλικρατικό πια Δήμο, γιατί ιδιοκτήτες είμαστε όλοι οι Ναούσοι, το άλλο διευρυμένο Δήμο. Και από εκεί και πέρα υπόθηκε ότι θα είναι δωρεάν. Δεν πρόκειται να είναι δωρεάν. Ο Δήμος έχει ένα σωρό έξοδα να καλύψει την υλοτομία, τη μεταφορά κτλ. Άρα λοιπόν θα βγει λίγο πιο φθηνό από ό,τι σήμερα το αγοράζουμε. Χαμηλό κόστος. Ωραία. Έτσι. Άρα λοιπόν θέλουμε να κάνουμε αυτή την κοινωνική παροχή. Θέλουμε συνεργασία. Είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτό το πράγμα. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε λοιπόν τον πλούτο αυτό που έχουμε στο δάσος, που είμαστε ο μεγαλύτερος δασοκτήτης στη χώρα με 70.000 στρέμματα, κύριε Σαργέννη. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε, κύριε Δήμαρχε, και τις αναπτυξιακές προοπτικές σε έναν Δήμο στον οποίο μπορείς να κάνεις τουρισμό και τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Δήμος Νάουσας, 365 μέρες θα έλεγα εγώ το διαφημιστικό σας, με πανέμορφες τοποθεσίες και με αποκορύφωμα πέρα από τις ιστορικές περιοχές τις οποίες έχετε και στις οποίες πολλοίς κόσμος έρχεται, με ιδιαίτερα την σχολή του Αριστοτέλη. Πρόσφατα έγινε και πάλι συμπόσιο για τη συμβολή του Αριστοτέλη στην επιστήμη, στη φιλοσοφία και γενικά στην ανθρώπινη σκέψη. Λίγο να ξεκινήσουμε από τα 3-5 πηγάδια της Νάουσας, το καλύτερο χιονοδρομικό κέντρο της χώρας, βραβευμένο, το οποίο διάβασα ότι πάει σε διεθνή διαγωνισμό. Πολύ σωστά λοιπόν. Είναι, κύριε Σαφανίδη, γιατί είναι ένα όνειρο, ένα όραμα πολλών δεκαετιών. Αυτή την ιδιοκτησία, όπως σας έλεγα νωρίτερα, τα 72.000 στρέμματα που έχει ο Δήμος μας και το καταφέραμε το 2003 με τον 3208 τον νόμο, καθαρίσαμε το 1/5 που υπήρχε μέσα στο δημόσιο, που είχε συνειδιοκτησία. Αμέσως μετά αυτό αποτέλεσε ένα πρώτο θεμέλιο έτσι, για να αξιοποιήσουμε συνολικά το βουνό μας. Στη συνέχεια κάναμε μία μελέτη με την EcoZine, μία από τις καλύτερες στον κόσμο εταιρείες που σχεδιάζουν χιονοδρομικά κέντρα και ανάπτυξη τουρισμού κτλ. Και το τρίτο βήμα ήταν να ενταχθούμε στο Θησέα, στις οριζόντες δράσεις, όπως λέγαμε νωρίτερα, όπου αξιολογήθηκε η πρότασή μας με πολύ υψηλή βαθμολογία και έγινε ο διαγωνισμός. Έχουμε χρηματοοικονομικού συμβούλου στην εταιρεία Κάντορ και την Δρόμος Τεχνικού Συμβούλους, όπου όλο αυτό το διάστημα, από το 2005 μέχρι πρόσφατα, τρέξαμε ένα σωρό γραφειοκρατικές διαδικασίες και δυσκολίες. Έτσι, έχουμε πάρει την προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τον Νοέμβριο του 2011 και στη συνέχεια, πριν από 1,5 μήνα περίπου, είχαμε την ευτυχή κατάληξη το πρόγραμμα, η μελέτη αυτή που έχει γίνει για την ανάπτυξη του χιονοδρομικού κέντρου, την περαιτέρω αξιοποίηση, βελτίωση με νέες πίστες, με νέα τελεφερίκ, με νέα ξενοδοχεία και καταλήματα και επίσης στο διπλανό χώρο, στο Λιβάδι, που είναι 400 στρέμματα, Ντορντόπουλη που λέγεται, περίπου 1 χιλιόμετρο από τα πηγάδια. Θα γίνει ένα ΚΕΠΑΤ, ένα κέντρο προετοιμασίας προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ένα πρότυπο κέντρο. Αξιολογήθηκε και εντάχθηκε στον νόμο των ΣΔΙΤ, τον 3389. Μην ξεχνάμε και τα μηχανήματα τεχνικής χιόνωσης. Έτσι. Βεβαίως, έχει. Γιατί είστε από τα πρώτα χιονοδρομικά κέντρα που χιονίσει ή δεν χιονίσει, το σκι θα το κάνει. Είναι το μόνο χιονοδρομικό που έχει ολοκληρωμένο σύστημα. Έτσι. Γιατί κανένα δυο ακόμη έχουν, αλλά δεν είναι ολοκληρωμένα. Όμως, για να λέμε και εδώ μια μικρή παρένθεση, πρέπει να έχουμε και θερμοκρασίες για να δουλεύει η τεχνητή χιόνωση. Ναι. Φέτος πάντως καλά ήταν. Φέτος κινήθηκαν πάρα πολύ καλά. Άρα λοιπόν, εντάχθηκε στην διυπουργική με 5 υπογραφές, 5 υπουργών, 28 εκατομμύρια είναι επένδυση, προβλέπει 135 θέσεις εργασίας και το σημαντικότερο,
κύριε Σαριγιαννίδη, είναι ότι αυτή η επένδυση, τη Δευτέρα 28 του μηνός έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, όπου θα έρθει και ο ειδικός γραμματέας των ΣΔΙΤ, ο κύριος Μαντζούφας, και η χρηματοοικονομική μας σύμβουλη. Έχουμε μοναδικό θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί το θεωρώ πραγματικά το κορυφαίο έργο αυτής της Δημοτικής Αρχής μέχρι τώρα, 28 εκατομμύρια, γιατί οι Δήμοι, όπως ξέρετε, δεν μπορούν να τα λειτουργήσουν αυτά, έχουν πεπερασμένες δυνατότητες και χίλιες δυο γραφειοκρατικές δυσκολίες και διαδικασίες. Οπότε θα βγει περίπου για 35-40 χρόνια, πιθανά και 45, θα το δούμε αυτό. Εγκρίνεται ο ανταγωνιστικός διάλογος. Θα έρθουν λοιπόν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης οι ενδιαφερόμενοι. Το θέμα είναι να κρατούμε χαμηλά την μπάλα και να είμαστε προσγειωμένοι, να μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Είναι πολύ σημαντικό το έργο αυτό. Θα βοηθηθούμε και από τις πρεσβείες μας. Έτσι έδωσε την εντολή η κυρία Διαμαντοπούλου, που πραγματικά χάρηκε για αυτό το έργο που προχωρήσαμε και το οριμάσαμε σε αυτόν τον πολύ υψηλό βαθμό. Άρα λοιπόν, μέσω της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, μου λέτε ότι το χιονοδρομικό κέντρο της Νάουσας αποκτά προοπτική, αλλά φεύγει από τα χέρια του Δήμου. Ο Δήμος παραχωρεί αυτή την ιδιοκτησία, τα οικόπεδα, τα γήπεδα στο βουνό, τις εγκαταστάσεις που υπάρχουν, και ο ιδιώτης φυσικά θα κάνει τις δικές του δράσεις, όπως έχει εγκριθεί με την περιβαλλοντική μελέτη, και βεβαίως θα τραβήξει αυτό, ήθελα να συμπληρώσω, σαν άτομο μηχανή, θα λειτουργήσουν όλες οι πανεφερείς μονάδες. Τι χρήματα θα βάλει ο Δήμος της Νάουσας στα ταμεία του από αυτό? Ο Δήμος, αυτό θα είναι στη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου, θα γίνει μια διαπραγμάτευση στο τι περισσότερο μπορεί να αποκτήσει ο Δήμος από μισθώματα, από θέσεις εργασίας, και γενικότερα μας ενδιαφέρει, αν θέλετε, περισσότερο το να λειτουργήσει αυτό το σύστημα ως ατμομηχανή για να λειτουργήσουν και οι υπόλοιπες. Και οι υπόλοιποι μοχλοί ανάπτυξη στην περιοχή. Ακριβώς, οι μονάδες, τα ξενοδοχεία, τα καφέ, οι ταβέρνες κλπ. Και λιγότερο τα όποια έσοδα θα έχει ο Δήμος. Έτσι, αυτό είναι μεγάλο στόχο λοιπόν, και νομίζω ότι πια ορίμασαν οι συνθήκες. Υπάρχει μία γνώμη, εν πάση περιπτώσει, που λέει ότι το βουνό μας και η Νάουσα πρέπει να το έχει. Να το έχουμε, δεν θα φύγει το βουνό, δεν θα πάρει ρόδες. Εκεί θα είναι το βουνό. Και να φύγει κάπου αλλού. Έτσι. Θέμα είναι να ανοίξουμε δουλειές. Φαντάζομαι ότι θα έχετε την δυνατότητα απέναντι στους ιδιώτες οι οποίοι θα πάρουν να αξιοποιήσουν αυτές τις μονάδες. Να το πω πολύ απλά, να επιβάλλετε να είναι από τον τοπικό πληθυσμό και από αυτό την τοπική κοινωνία. Δεν το συζητάμε, έτσι, η κοινωνία. Μην ανεβούμε πάνω στο χιονοδρομικό κέντρο και δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Άλλωστε και αυτοί που δουλεύανε μέχρι τώρα, κύριε Σαριγιαννίδη, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Ελλάδα, όχι στην Νάουσα και στην Εμαθία. Το προσωπικό που δουλεύει και το κρατάει το χιονοδρομικό, και μάλιστα με εποχιακές συμβάσεις, γιατί δεν μπορέσαμε να τους μονιμοποιήσουμε, είναι ό,τι καλύτερο διαθέτει σήμερα η χώρα μας. Ωραία. Πάμε. Επόμενο αναπτυξιακό έργο. Επόμενο αναπτυξιακό. Ήδη είναι σε φάση υλοποίησης το κέντρο πολιτισμού και το Μουσείο Τεκμηριώσεις Βιομηχανικής Κληρονομιάς. Προχθές το Σάββατο είχαμε και μια ωραία ημερίδα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ, γιατί σας λέω είμαστε από τους λίγους Δήμους που απορροφούμε χρήματα αυτήν τη δύσκολη εποχή. Και τα δύο τα έργα μαζί είναι το παλιό εργοστάσιο Βέτλανας και Αίρια, το οποίο ο αείμνηστος Χρήστος Λαναράς το έδωσε από το 2000 στο Δήμο. Ναι. Ένα κομμάτι αυτού δώσαμε στο νοσοκομείο της Νάουσας για να μπορέσουμε να το κρατήσουμε, να το δώσουμε ζωτικό χώρο για να αναπτυχθεί. Δυστυχώς όμως μέχρι τώρα δεν κατέστη δυνατή η αξιοποίηση αυτού του κομματιού. Και τα υπόλοιπα λοιπόν γίνονται χώροι πολιτισμού, ήδη προωθούνται και τα δύο τα έργα, περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ. Σημαντικά έργα, να κρατήσουμε τις μνήμες της κληρονομιάς μας, της βιομηχανίας, η οποία η ΝΑΟΣ, όπως είναι γνωστό, αποτέλεσε έτσι το κέντρο της νηματουργίας και κλωστοϊφανουργίας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στα Βαλκάνια, θα έλεγα, και ονομαζόταν και το Μάντσεστερ το Βαλκανίο. Θα μαζέψουμε εκεί πέρα όλο το υλικό που υπάρχουν, παλιά μηχανήματα, καρτέλες, στοιχεία, μαρτυρίες, φωτογραφίες των παλιών εργαζομένων, γιατί ακόμη είναι πραγματικά πολύ πολύ ζωντανές οι μνήμες της εργασίας των κλωστοϊφανουργών που προσέφεραν σε αυτά τα εργοστάσια. Και θα αποτελέσουν φυσικά με τις συνεδριακές αίθουσες, τους εκθεσιακούς χώρους, θα αναβαθμιστεί η Καμινάδα, είναι το ψηλότερο κτίριο σήμερα στην πόλη αυτό, με τα παλιά βαφεία. Πιο κάτω έρχονται στους χώρους πολιτισμού. Θα αλλάξει όψη όλη η περιοχή, έτσι. Έρχονται τα εικαστικά εργαστήρια που είναι σήμερα στο χώρο του Πανεπιστημίου. Άλλο ένα παλιό εργοστάσιο που το επαναχρησιμοποιήσαμε και είναι το πανεπιστημιακό τμήμα. Θα γίνουν τα ΚΕΠ, θα γίνουν η βιβλιοθήκη, θα γίνουν συνεδριακοί χώροι, θα εξυπηρετήσουμε τους πολιτιστικούς μας συλλόγους στο τμήμα αυτό. Είναι πάρα πολύ αξιόλογο το κομμάτι μου αυτό. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα και τους νέους αγρότες αλλά και τους παλιούς αγρότες δεν τους έχετε εγκαταλείψει, καθώς ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού του νέου καλλικρατικού Δήμου Νάουσας ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα, με την εκμετάλλευση γης.
η προσέλευση πολλών καθηγητών πανεπιστημίων, οι οποίοι μιλάνε για πολλές νέες καλλιέργειες και μάλιστα κερδοφόρες. Και μετά από αυτό το υποφαές που άκουσα που κάνει πάρα πολλά, διάβασα για αυτήν την Goji Berry, ναι, το οποίο έχει 120 θαυματουργές ιδιότητες και ότι το έδαφος στον Δήμο της Νάουσας προσφέρεται για αυτή την καλλιέργεια. Γενικά να δούμε λίγο και αυτό το αγροτικό πέρα από το συγκεκριμένο. Είναι πολύ σωστά το θέτει το θέμα. Η περιοχή μας, εκτός από τον τουρισμό, εκτός από την ιστορία, στη βιομηχανία κτλ. Πρέπει να δουλέψει και κάτι. Η περιοχή ακριβώς είναι ένας πραγματικά πρότυπος τόπος αγροτικών προϊόντων, παραγωγής ποιοτικότατων αγροτικών προϊόντων. Να θυμίσω, κύριε Σαριανίδη, ότι έχουμε από τους καλύτερους συνδεσμούς στη χώρα, ο ΑΣ της Νάουσας, ο ΑΣΕΠΟΠ της Νάουσας, οι δύο συνεταιρισμοί της Επισκοπής, η Ομόνια στην Ειρηνούπολη, είναι πάρα πολύ υγιείς συνεταιρισμοί. Κάνουν την προσπάθειά τους, τον αγώνα τους και αυτοί, με τις εξαγωγές περίπου 100-103 εκατομμύρια είχαμε το 2010. Για το 2011 ακόμη δεν έχω στοιχεία. Είναι τα σημαντικότερες εξαγωγές στη Ρωσία κτλ., Ουκρανία, Μολδαβία και στην Ευρώπη λιγότερες ποσότητες. Κάνουν τεράστια προσπάθεια εκεί οι συνεταιρισμοί. Άρα λοιπόν, τα εδάφη μας είναι από τα καλύτερα στη χώρα, ο κάμπος της Σημαθίας και ειδικότερα αυτός ο άξονας Βέρεια, Νάουσα, Σκίδρα απετέλεσε παλαιότερα και το διαμετακομιστικό εξαγωγικό κέντρο των προκυπευτικών. Έτσι ήταν, πρώτο τελωνείο σε όλη τη χώρα μετά του Πειραιά. Είναι ανάγκη πια να γυρίσουν οι νέοι μας στην παραγωγή, στον πρωτογενή τομέα. Νομίζω ότι αν δεν παράξουμε σαν χώρα, δεν έχουμε μέλλον. Εντάξει, και ο τουρισμός είναι ένα συμπληρωματικό εισόδημα, θα έλεγα, αλλά η παραγωγή, στην οποία στηρίχθηκαν έτσι και οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας. Η αλήθεια είναι ότι ο τουρισμός τρώει από τα έτοιμα, έτσι. Ακριβώς. Η περιοχή της Νάουσας. Οπότε το σκέφτεται ο καθένας να τον κάνει. Να πούμε, είναι η πρωτοπόρα η Νάουσα στην δέντρο καλλιέργεια. Ακόμη οι λαναράδες τους είχαν φέρει με τον Κάρολο Βιγκάτο, που είχε φέρει τα δέντρα την δεκαετία του 30. Και στη συνέχεια το 1960-62 έγινε το Ινστιτούτο Φιλοβόλων Δέντρων, ένα ερευνητικό κέντρο και το οποίο και αυτό είναι υποβαθμισμένο και ζητάμε συνεχώς να αναβαθμιστεί και να στελεχωθεί και όπως θα είδατε στα αιτήματά μας είναι να γίνει και ένα λύκειο δενδροκομείας, τα αγροτικά λύκεια δενδροκομείας. Ο κύριος Σκανδαλίδης το είχε προτείνει, το άνοιξε στη διαβούλευση. Και να πω εδώ ότι ο Περιφερειάρχης και μας τίμησε αυτό και πραγματικά ο κύριος Ψωμιάδης, ένα σε κάθε περιφέρεια γίνεται και έκανε δεκτή την πρότασή μας. Ή ο Παναγιώτης. Το ίδιο νομίζω, ο Διονύσης τώρα. Ναι, εσείς πείτε Ψωμιάδης να είστε μέσα. Ναι. Έτσι. Έγινε δεκτό λοιπόν το αίτημα του Δήμου της Νάουσας, ένα στην περιφέρεια παρακαλώ, στους 7 νομούς, ένα αγροτικό λύκειο δενδροκομείας στη Νάουσα. Σταμάτησε βέβαια αυτή η διαδικασία, πέσαμε στην διάρκεια των εκλογών. Ελπίζω να συνεχιστεί από εκεί και πέρα, θα το διεκδικήσουμε. Από αυτά που μου είπατε, κρατάω σημειώσεις. Κάθετος άξονας Βέρειας Σκίδρας. Πολύ σωστά, ένα σημαντικό τι έργο. Τι γίνεται με αυτό το έργο, γιατί διάβασα ότι αποσύρονται τα μηχανήματα από την περιοχή. Κοιτάξτε, το κομμάτι αυτό που έχει σταματήσει το Πατρίδα Μονόσπιτα, γύρω στα 7 χιλιόμετρα. Κακός όμως για το δημόσιο, δεν μπόρεσε να βρει αυτές τις ασφαλιστικές δικλείδες, αποχώρησε ο εργολάβος, ήταν ο Εφιετζόγλου και αντί με 8 εκατομμύρια να το ολοκληρώσουμε το έργο, δυστυχώς επαναδημοπρατήθηκε και βγαίνει νομίζω στα 18-19 εκατομμύρια. Λόγω απαλωτριώσεων. Λόγω απαλωτριώσεων, λόγω προβλημάτων που υπήρχαν ενστάσεων και τα λοιπά στο Συμβούλιο Επιτροπής και τα λοιπά. Έτσι. Όμως αυτό θεωρώ, κύριε Σαριγενίδη, ότι είναι το έργο των έργων, το έχω χαρακτηρίσει. Δικαιούται η περιοχή της Νάουσας, το Δήμο της Νάουσας, αλλά και πιο πέρα και προς τη Σκίδρα, να συνδεθούμε, να κουμπώσουμε στην Εγνατία Οδό. Μάλιστα. Και νομίζω ότι εδώ υπάρχει θετική γνωμοδότηση της Εγνατίας ΑΕ, της εταιρείας, η οποία λέει να συνδεθεί στον κόμβο της Μέσης, μάλλον σε αυτόν που θα γίνει κόμβος στη Μέση. Είναι το καταλληλότερο σημείο. Είναι προς έγκριση τώρα οι περιβαλλοντικές μελέτες και βεβαίως οι όποιες αντιδράσεις υπήρχαν και από την περιοχή της Βέρειας δεν χρειάζεται να υπάρχουν και ούτε να σηκώνουμε τους τόνους. Είμαστε μια περιοχή, έχουμε τα ίδια προβλήματα, τα ίδια αιτήματα, τους ίδιους, τις ίδιες προοπτικές. Και κοινούς στόχους ανάπτυξης. Η Βέρεια άλλωστε, κύριε Σαριγιανίδη, θα αποκτήσει δύο εισόδους. Τη σημερινή στον κόβο πατρίδας και την μεθαυριανή που θα γίνει σε αυτόν τον κάθετο από την πλευρά του μακροχωρίου. Άρα λοιπόν θα έχει δύο φύλες. Βεβαίως. Άρα λοιπόν νομίζω και η Βέρεια το έχει καταλάβει αυτό το θέμα και θα στηρίξει και αυτή την προσπάθεια να μην χαθεί ένα σημαντικό έργο για την περιοχή μας. Λοιπόν, πρώτο τελευταίο θέμα, πανεπιστημιακή σχολή. Η Βέρεια, από ό,τι φαίνεται, θα χάσει το πανεπιστημιακό της τμήμα. Στην συνάντηση που έγινε μεταξύ της Δημάρχου Βέρειας και του τμήματος και της συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προβάλλοντας περισσότερο οικονομικούς λόγους, αλλά
Εκεί είναι η ουσία και τα προβλήματα που έχουμε με τους φοιτητές. Τους διεμήνυσαν ότι το τμήμα χωροταξίας και περιβάλλοντος ενδέχεται να φύγει από τη Βέρεια. Τα περισσότερα ποσοστά πάνε στο να φύγει και η Δημοτική Αρχή τρέχει τώρα να το κρατήσει. Με εσάς τι γίνεται και από ό,τι φαίνεται είναι στα γενικότερα πλαίσια του να επιστρέψουν πανεπιστημιακές σχολές από πόλεις πίσω, διότι ξέρετε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν και τα πανεπιστήμια γενικά με την χρηματοδότησή τους. Τα όσα περάσαμε τη χρονιά που μας πέρασε με τους καυγάδες Υπουργείου Παιδείας και Συγκλητικών και από ό,τι φαίνεται θα την πληρώσουν αυτή τη διαμάχη και οι τοπικές κοινωνίες που έχουν μικρά πανεπιστημιακά τμήματα. Είναι αλήθεια, το 2004 το παλέψαμε και η Έδεσα και ο κύριος Όντρας που ήταν τότε, ο κύριος Κουμπόπουλος στη Βέρεια. Ναι. Και εγώ παλέψαμε να φέρουμε τα τμήματα αυτά. Εμείς και η Έδεσα είμαστε στο Μακεδονίας, η Βέρεια είναι στο ΑΠΗ ΘΙΤΑ. Το ΑΠΗ ΘΙΤΑ από ό,τι φαίνεται είναι πολύ πιο μεγάλο, έτσι, δυσκίνητο, δυσλειτουργικό πανεπιστήμιο. Τα διαβάζω και αυτά, βεβαίως, και συμπαριστάμεθα κι εμείς να μείνει το πανεπιστημιακό τμήμα στη Βέρεια. Πρέπει να γίνει προσπάθεια και από τη Δημοτική Αρχή, αλλά και από τους τοπικούς παράγοντες, πολιτικούς κτλ. Το καμπανάκι χτυπάει βεβαίως και για τα υπόλοιπα μικρότερα τμήματα, και το δικό μας και της Έδεσας. Για φέτος, πριν από λίγες μέρες, μίλησα εγώ με τον κύριο Χατζηδημητρίου τον Πρίτανη. Τουλάχιστον προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα θέμα. Είναι στο μηχανογραφικό. Θα είναι στο μηχανογραφικό. Φέτος τα μηχανογραφικά για πρώτη φορά είναι σε ηλεκτρονική μορφή, φυσικά δεν είναι σε έντυπη μορφή. Θα χρειαστεί να δώσουμε προσπάθεια, να κάνουμε προσπάθεια. Ήδη εγώ σήμερα απέστειλα επιστολή στην κυρία Κιάου τη Φρόσο, η οποία είναι καινούργια υπουργός παιδείας, και μάλιστα έχει ο σύζυγός της, ο Νίκος ο Κιάος, ο συνάδελφός σας και πρόεδρος της ΕΣΥΑ επί χρόνια, έχει καταγωγή από την ΑΟΣΑ και πρέπει ειδικά το θέμα αυτό πραγματικά να το προσέξουν και να δείξουν μια ευαισθησία, γιατί στην πόλη της ΝΑΟΣΑΣ χρειάζεται. Τα ψάχνετε τα σώματα πάντως οι ΝΑΟΣΕΙ όταν είναι να κάνετε δουλειά, έτσι. Καλά κάνετε. Καλά κάνετε. Χαριτολογώντας. Σε αυτή την προσπάθεια δεν πρέπει να κοιτάμε ούτε κόμματα, ούτε το συμφέρον του τόπου. Το συμφέρον του τόπου. Εντάξει, και νομίζω το θέμα ότι η αυτοδιοίκηση, κύριε Σαριγιαννίδη, και το έδειξε και τις προηγούμενες χρονιές, τις τετραετίες και τις επόμενες ακόμη περισσότερο θα το δείξει. Δεν έχουμε ανάγκη κανένα κόμμα. Μας έχουν ανάγκη τα κόμματα και οι ιδεολογίες, παρά τους έχουμε. Έτσι λοιπόν, ανεξάρτητοι υπέρ του τόπου, θα παλέψουμε για τα προβλήματα, για τους πολίτες, για να φέρουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής στον κόσμο που πραγματικά μαστίζεται τώρα και είναι πολύ ανήσυχος, πολύ στεναχωρημένος. Πρέπει λοιπόν να του λέμε την αλήθεια, να του λέμε ειλικρίνα τα πράγματα, όχι πολλά λόγια. Καλύτερα θα έλεγα έτσι μια ωριά έργο, όπως είχε πει και ένας φιλόσοφος, παρά έναν τόνο θεωρία, κύριε Σαριγιαννίδη. Έτσι, αυτά τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, όπως είπαμε, την καθαριότητά μας, να είμαστε καθαροί οι Δήμοι, οι πόλεις και τα δημοτικά μας διαμερίσματα. Δεν έχουμε τώρα ανθρώπους να κόψουμε τα χόρτα έξω, στα παρτέρια, στα πάρκα, στα σχολεία κτλ. Επιστρατευόμαστε στον εθελοντισμό, στηρίζουμε αρκετά πράγματα βεβαίως, έτσι. Την αγροτική μας οδοπία, να στηρίξουμε το αγροτικό εισόδημα, την πρωτογενή παραγωγή, αυτό που στηρίχθηκε πάντα η Νάουσα και η περιοχή της, ο Δήμος, Ανθέμε, Ειρηνούπολη κτλ. Έτσι λοιπόν πρέπει να κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια όλοι μαζί, τα δύσκολα έτσι τα ξεπερνάμε με ενότητα. Και είχα σημειώσει να πω έτσι και για την στήριξη που δίνουμε και στους πολιτιστικούς μας συλλόγους. Στο πρώτο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ενισχύσαμε, πήραμε απόφαση μάλλον για ενίσχυση και ήδη ξεκινήσαμε σιγά σιγά κάποιες χρηματοδοτήσεις. Πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους έχουμε κοντά στους 80 συλλόγους. Αυτή τη συλλογικότητα λοιπόν πρέπει να τη στηρίξουμε, να τη βοηθήσουμε και είναι καθήκον και υποχρέωση του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής. Εσείς θα στηρίζετε αυτούς, αυτοί θα στηρίζουν εσάς και κάθε φορά που θα κάνετε εθελοντικές δράσεις θα βγουν και αυτοί έξω να σας βοηθήσουν. Πιστεύετε ότι ο νέος τρόπος συμπεριφοράς των Ελλήνων ψηφοφόρων που το έδειξαν σε εκλογές 6 Μαΐου, ας δούμε όμως πρώτα και τα αποτελέσματα της 17ης Ιουνίου, για να βγάλουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα. Θα αλλάξει έτσι λίγο και το ρου της ιστορίας σε θέματα εκλογών στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλω να πιστεύω το 2013 που θα έρθει σε λίγους μήνες, θα είναι προεκλογική η περίοδος για την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί στις αρχές του 2014 θα έχουμε τις εκλογές. Στα μέσα του 2014, σε δύο χρόνια από σήμερα ουσιαστικά. Αλλά το 2013 θα είναι η χρονιά της κορδέλας. Θα κόβονται πολλές κορδέλες έργων, από ό,τι φαίνεται. Από ό,τι φαίνεται, να αφήσουμε αυτή τη λογική όμως. Για πείτε μου. Έτσι, να μην πάμε σε αυτές τις παλαιοκομματικές μεθόδους κτλ. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ ξύπνιος, πάρα πολύ πληροφορημένος τώρα. Αυτά δεν τον ξεγελάς. Θέλει καθημερινή επαφή, αλήθεια και ειλικρίνεια, όπως έλεγα νωρίτερα. Και θα έλεγα έτσι και ένα μήνυμα προς τους κεντρικούς πολιτικούς παράγοντες.
να καθίσουν να συζητήσουν. Είναι η εποχή των συμβιβασμών. Έλεγα και λέω πάντα, συνήθως σε διάφορες εκδηλώσεις, χαιρετισμούς που βγαίνω να κάνω, η ελληνική γλώσσα, κύριε Σαραγιαννίδη, είναι τόσο πολυπίκυλη και όμορφη γλώσσα και έχει μια πάρα πολύ σημαντική πρόθεση, την πρόθεση ΣΥΝ. Είναι η εποχή των συνεργασιών, των συμπράξεων, των συλλειτουργιών, των συνενέσεων. Τέλος πια, εκείνα τα αυτόνομα, τα 42% και τα 50% και τα 48% τελείωσαν. Να καθίσουμε σε ένα τραπέζι, δεν θα τα βρούμε στα 10, αλλά στα 7 θα τα βρούμε. Να καθίσουμε λοιπόν και να κουβεντιάσουμε, και αυτό απευθύνεται, φανταστείτε τώρα, με 16-17% κόμματα και το παίζουν αλαζονίες που να έπαιρναν και 30-35%. Ή να βγαίνουν έξω στην Ευρώπη και να τρώμε χαστούκια, δηλαδή ανθρώπους όπως ο Ολάντ. Αυτό δεν γίνεται. Ο Ολάντ που φαίνεται έτσι να αλλάζει κάπως το ευρωπαϊκό και εκτιμένο και το δεδομένο. Αν μην μου πείτε τώρα γιατί τον είπε ο Λανδρέου ο Τσίπρας. Αυτό θα έλεγα. Αυτό θα έλεγα. Γιατί φαίνεται λοιπόν, να δεν είχε κάποιο λογική. Συμμάχος, δεν είχε λογική. Να έχουμε κάποιους συμμάχους τους οποίους... Κύριε Καραμπατζέ, εντάξει, ζήτησε να τον δει ως αρχηγός κόμματος και το αρνήθηκε. Και λίγες ημέρες μετά είδε τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Με ποια ιδιότητα. Σε αυτό, ναι, έχει εντάξει, έκανε δίκιο. Μία διάκριση. Και σε προεκλογική περίοδο φάνηκε σαν να ήταν μία ομή παρέμβαση στις πολιτικές εξελίξεις της χώρας. Λογικά, επειδή που κολλάει το Λανδρέου, επειδή ήταν πρόεδρος και είναι της Σοσιαλιστικής Διεθνούς ο κύριος Παπανδρέου, φαντάστηκε ότι μάλλον θα έπεσε κάποιο τηλεφώνημα να δεχθεί τον κύριο Βενιζέλο και όλα τα σχετικά. Αλλά αυτές τις λεπτομέρειες δεν τις γνωρίζω. Το θέμα είναι έτσι ότι στην εξωτερική μας εικόνα σαν χώρα, ναι, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Σε αυτήν τη φάση έχουμε πραγματικά την ανάγκη αλλά... της συνδρομής, θα λέγω, όχι βοήθεια. Δεν είναι βοήθεια τα δάνεια αυτά. Τα πληρώνει και μάλιστα τα ακριβοπληρώνει ο ελληνικός λαός, έτσι, με επιτόκια υψηλά κτλ. Αλλά θέλουμε πραγματικά ενίσχυση και βλέπουμε ότι διαμορφώνεται ένα καινούριο πλαίσιο και τοπίο στην Ευρώπη. Και με τις πιέσεις που δέχεται η Ισπανία, η Ιταλία. Εσάς σας φοβίζει μια κεντροαριστερή κυβέρνηση? Δεν με φοβίζει καθόλου, ίσα-ίσα. Εγώ ξέρετε που ανήκω, σε ποιο χώρο, ναι, ιδεολογικό-πολιτικό. Έτσι. Θα θέλαμε πραγματικά, θα ήθελα εγώ προσωπικά, την Ευρώπη των λαών. Και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου που το λέω. Πραγματικά χρειάζεται να δώσει βάρος στο κοινωνικό της πρόσωπο. Καλές είναι οι οικονομίες, καλά είναι και τα μνημόνια, καλά είναι και αυτά, αλλά απευθύνονται σε ένα μερικότερο κομμάτι. Εντελώς, ο περισσότερος, ναι, κόσμος, το μεγαλύτερο κομμάτι του λαού, του ευρωπαϊκού λαού, υποφέρει. Είναι από τη μέση και κάτω, από πλευράς εισοδήματος, και χρειάζεται στήριξη λοιπόν. Να δείξει μια κοινωνικό πρόσωπο. Και νομίζω το ευρωομόλογο και όλα αυτά που ακούγονται πρέπει να γίνει, γιατί η κυρία Μέρκελ έχει στυλώσει τα πόδια της και δεν καταλαβαίνει. Έχει πεισματώσει και έχει δεν πεισματώσει, ναι. Και βέβαια, βλέπετε, στην Βεσφαλία Ρινανία έχασε ένα το από τα μεγαλύτερα κρατήρια. Το πήρε το μήνυμα και το χρόνο έχουν εκλογές και θα παίρνει από εδώ και πέρα και άλλα μηνύματα. Άρα λοιπόν, μια επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου με νέους όρους, με νέες συνθήκες, μια χαλαρότητα. Θα ταρακουνήσει το σκηνικό λίγο. Εννοείται, ναι, φυσικά και μια χρονική διάρκεια παραπάνω για να μπορέσει και χρήματα στην ανάπτυξη, χρήματα στην περιφέρεια και στους Δήμους. Εμείς μπορούμε να σηκώσουμε αυτό το βάρος. Έχουμε και σχεδιασμούς, έχουμε και όραμα, έχουμε και θέληση να παλέψουμε και εμπειρία, αν θέλετε, για να μπορέσει να πάρει αυτό το μηχάνημα. Η μηχανή μπροστά. Έτσι θα λοιπόν λειτουργήσει το κράτος. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε, που ήσασταν εδώ μαζί μας. Και εγώ χάρηκα. Ειλικρινά σας έχω απεριόριστη εμπιστοσύνη, έτσι όταν ακούω δημάρχους οι οποίοι δεν το βάζουν κάτω, όχι μίζερη κατάσταση, με δυνατή φωνή, αισιοδοξία, ότι με αισιοδοξία θα το παλέψουμε. Κοιτάξτε, και από τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, έτσι. Κάθε δυσκολία έχει ημερομηνία λήξεως, κύριε Σαραγιαννίδη. Και η ευκολία έχει τις ομορφιές της και οι δυσκολίες έχουν τις ομορφιές της, αρκεί να είμαστε ενωμένοι και όχι διχασμένοι. Αυτό είναι το σημαντικό απ' όλα. Λοιπόν, να έχετε καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Να βοηθάτε εκεί τους φίλους της εκπομπής και της τηλεόρασης, τους Ναουσαίους. Και πρέπει να αλλάξουμε και τα καλύτερα, θα την αλλάξουμε. Να κλείσουμε κάτι που, ναι, θυμήθηκα τώρα. Όταν ο Έγγελς είχε ζητήσει από τον Μάρξ να χαλαρώσει λίγο έτσι τις προϋποθέσεις για να εντάξει και τους δικούς του κομματικούς, ναι, στο σχηματισμό του Μάρξ, έτσι, το μεγάλο Καρλ Μάρξ, το είχε πει ο μέγας φιλόσοφος, έτσι, σοσιαλιστής, ιδεολόγος. Λέει, οι κοινωνίες προχωράνε μόνο αν αποφασίσουν να κάψουν και να θάψουν τους νεκρούς τους. Άρα λοιπόν πρέπει να κάψουμε, μεταφορικά το λέω, παλές λαθεσμένες νοοτροπίες, αγκυλώσεις, έτσι, και να ξαναδιαβάσουμε τις ρίζες μας, τους αρχαίους φιλοσόφους, να δούμε τον πολιτισμό μας, γιατί η Ελλάδα έδωσε τα φώτα της δημοκρατίας, τα φώτα του πολιτισμού σε όλο τον κόσμο. Και από την Ελλάδα πάλι θα ξεκινήσει.
η ανάκαμψη. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Μείναμε με τα σπερματζέτα όμως εμείς τώρα τα τελευταία χρόνια με αυτά που γίνανε. Πολύ σωστό, έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά, να έχετε καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Κυρίες και κύριοι, από μένα, τον σκηνοθέτη της εκπομπής και τους τεχνικούς, ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Συνεχίζουμε τον αγώνα της ενημέρωσης κοντά στα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.